Μόλις λίγα βήματα από εδώ είναι το σπίτι που γεννήθηκα. Θα μπορούσα να περπατήσω μέχρι το κατόφλι της ξόπορτας, να κάτσω στον ίσκιο της πορτοκαλιάς με το βαρδάρι να με χαϊδεύει, μπας και ξυπνήσω από το λίθαργο. Πόσο θα ήθελα να κόψω ένα τριαντάφυλλο από τον κήπο μου, ένα πορτοκάλι, ένα ελιάς ή έστω λίγο για σεμί. Μια απλή κουβέντα θα ήταν αρκετή να με ξυπνήσει, να μου δώσει δύναμη να μου θυμίσει την ευθύνη και το χρέος προς αυτούς που έφυγαν αλλά και αυτούς που θα έρθουν. Θα έδινα τα πάντα για να ζήσω έστω για μια στιγμή, μια συνηθισμένη μέρα στην Αμόχωστο. Τότε θα μπορούσα να μιλήσω με τον ταχυδρόμο, τον δάσκαλο, τον κουρέα, τον ιερέα, τον μανάβι και τόσους άλλους. Θα άκουγα τα χελιδόνια να κελαϊδούν, τους ζίντζικες και τους βατράχους να με καλούν στην παρέα τους. Μια έστω στιγμή να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω πριν το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Μια στιγμή θα ήταν αρκετή να με φωτίσει για μια ολόκληρη ζωή, να με γεμίσει θάρρος, να με οπλίσει με πολύμορφα εφόδια ζωής, να με ταλαμπαδεύσει το φως της ελπίδας, ώστε ποτέ να μην ξεχάσω, ποτέ να μην προδώσω, ποτέ να μην επαναλάβω τα λάθη του παρελθόντος. Μόλις Λίγα βήματα από εδώ είναι το σπίτι μου.